Τώρα να πάμε στον Νίκο. Ναι, Νίκο, βέβαια. Να έρθουμε σε σένα, γιατί είδαμε τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος επέστρεψε πάλι σε προκλητικές δηλώσεις. Έκανε λόγο για τουρκική μειονότητα. Θα μας πεις ακριβώς τι ανέφερε ο ίδιος, γιατί ήταν και άμεση απάντηση της Αθήνας σε αυτές τις δηλώσεις. Ακριβώς ο Χακάν Φιντάν, λοιπόν, χθες, μία εβδομάδα μετά τη συνέντευξη που έδωσε, μετά τη συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη, που είχε βάλει όλα τα θέματα του Αιγαίου στο τραπέζι, ότι μίλησε για πολλά προβλήματα, για λένε τα προβλήματα στο Αιγαίο. Μια εβδομάδα μετά, λοιπόν, ήρθε και μίλησε στην Επιτροπή του Προϋπολογισμού και αφού μίλησε αρχικά για τη θετική ατζέντα που εντείνουν τις προσπάθειες στις διαβουλεύσεις με την Ελλάδα, στη συνέχεια κάλεσε την Ελλάδα να αποφεύγει τις προκλήσεις σύμφωνα με το πνεύμα της διακήρυξης των Αθηνών. Δεν κατονόμασε βέβαια ποιες εννοεί προκλήσεις ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας από την ελληνική πλευρά. Και έθεσε θέμα τουρκικής μειονότητας για άλλη μια φορά. Μίλησε, όπως αποκάλεσε, την μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης. Είναι η προτεραιότητα της Τουρκίας. Η τουρκική μειονότητα δήλωσε χαρακτηριστικά, όπως και οι ομογενείς των Δωδεκανήσων. Βλέπουμε δηλαδή ότι η Τουρκία συνεχίζει να συντηρεί το. Η ατζέντα παραμένει κρατεά. Και βλέπουμε ακόμη να ακριβώς. Ερχόμαστε, κύριε καθηγητά, είμαι σίγουρος ότι κάτι θέλατε να πείτε. Ναι, Νίκο, τι είπες. Για Τούρκους των Δωδεκανήσων. Ναι. Παράλληλα, δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προασπίζει τα δικαιώματά της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο και ήταν κάτι το οποίο κατέστησε σαφές και στην τελευταία του επίσκεψη στην Αθήνα, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως βεβαίως αντιλαμβάνεται η Άγκυρα τα δικαιώματά της σε Αιγαίο και έτσι, Ανατολική Μεσόγειο. 48 ώρες. Έτσι, 48 ώρες μετά την επανεμφάνιση της τουρκικής αεροπορίας πάνω από το Αιγαίο και τις, αερομαχίες, είχαμε πέρα από τις στρατιωτικές, προχωρήσαμε και σε ελεκτικές προκλήσεις. Κύριε καθηγητά, ένα σχόλιο σας, πώς το βλέπετε αυτό και αν θα υπάρξει συνέχεια. Δυστυχώς θεωρώ ότι η ατζέντα η τουρκική διευρύνεται. Μόνο στους τελευταίους μήνες έχουμε την προσθήκη νέων διεκδικήσεων. Ένα, τα θαλάσσια πάρκα στα οποία η Τουρκία θέλει να έχει ρόλο στο κέντρο του Αιγαίου. Δεύτερον, τώρα εδώ που μιλάει πλέον όχι γενικώς περί τουρκικής μειονότητας, αλλά περί τουρκικών μειονοτήτων, ο ομογενής τους ονομάζει στα Δωδεκάνησα. Αυτό είναι νέο. Ναι, μεν υπήρχε σποραδικά κάποιες προσπάθειες της Τουρκίας να θέσει θέμα σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καλά στα Δωδεκάνησα. Mm-hmm. Τώρα όμως τα συνδέει με την Θράκη. Έχουμε για πρώτη φορά λοιπόν την εμπέδωση πλέον του τουρκικού μηνύματος. Έχουμε ομογενείς και εκεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι αναπάντητο από την ελληνική πλευρά. Το υπογραμμίζω, αναπάντητο. Και έχουμε το θέμα, όπως είπα, των θαλασσίων ζωνών και της θαλάσσιας χωροταξίας με το χάρτη που δημοσιεύθηκε προημερών. Νέες, αν θέλετε, τουρκικές απαιτήσεις και αφωνία από την ελληνική πλευρά. Δεν πάμε καλά έτσι, νομίζω. Μάλιστα. Δεν υπάρχει καμιά ισορροπία ανάμεσα στις δύο χώρες. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Νίκο, πάρα πολύ και σένα, κύριε καθηγητά. Στρατηγέ, ευχαριστούμε καλά. Πολύ. Σας ευχαριστούμε, την καλή μέρα μας. Να δούμε πώς θα πάει, πώς θα εξελιχθεί. Σας ευχαριστούμε πολύ.